Καθημερινά μας οδηγεί η επικαιρότητα, να πάνε. πούμε έτσι, την ακολουθούμε, όπως και τώρα. Κοίτα τι ημέρα ξημέρωσε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νίκο, με μια ιστορική φωτιά ε, επικών διαστάσεων, θα έλεγε κανείς, στον ε, Καναδά, έτσι, στο Κεμπέκ του Καναδά, όπου όμως ο καπνός αυτός έπνιξε τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι είναι εικόνα από χθες... Mm. Λίγο πριν δύσει ο ήλιο, αριστερά βλέπουμε την εικόνα. Αυτή είναι εδώ την εικόνα. Χθε πριν δύσει ο ήλιο, κοιτάξτε τον καπνό. Δεν βλέπουν να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα μέσα στην πόλη. Κοιτάξτε, και εδώ είναι η εικόνα που έχουμε τώρα. Είναι ζων... ζωντανή εικόνα είναι τρει ώρα τη νύχτα. Τα ξημερώματα, ναι, εκεί. Φαίνεται ότι έχει καθίσει λίγο ο καπνό. Βέβαια, το ξημέρωμα θα το δούμε ενδεχομένω σε τρει ώρε από τώρα. Κατά τη μία, να το θυμηθούμε αυτό λίγο πριν το τέλο τη εκπομπή, να δούμε αν υπάρχει πιο καθαρικό. Κοιτάξτε, τι γίνεται στην παγκόσμια Πρωτεύουσα στην παγκόσμια οικονομική πρωτεύουσα. 400 εστίε ναι, ναι, δείκω στον Καναδά και Ωραία. λέει ότι μόλι είναι τρομερά έτσι τον, την ατμόσφαιρα για του Αμερικανού. Ένα τεράστιο ζήτημα οικολογική καταστροφή που αντιμετωπίζουν στι Πολιτείες και στον Καναδά καίγονται δάση, πάρα μα πάρα πολύ πυκνά δάση, τα οποία. Δεν χαρακτηρίζονται παρθένα, έχουν καεί στο παρελθόν, αλλά είναι δάση τόσο ψηλά, με τόσο ψηλά δέντρα, τόσο πυκνή βλάστηση, που δημιουργούν για όλη αυτή την περιοχή ένα τεράστιο ζήτημα. Θα ψάξουμε να βρούμε και χάρτη δορυφορικό ε, να δούμε πώς καλύπτεται αυτή η περιοχή υπάρχει στο διαδίκτυο. Η ναι.